τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι καταναλωτές παίρνουν στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας που συνδυάζει καλές τιμές και ποιότητα προκειμένου να προμηθευτούν όσα χρειάζονται για το καθημερινό τραπέζι. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος, είναι προσεκτικός. Μερικές φορές είναι και ιδιότροπος από αυτά που βομβαρδίζονται από τα κανάλια. Αλλά παρόλα αυτά στη λαϊκή θα έρθει. Θα ψωνίσει αναγκαστικά. Εδώ ο κόσμος βγαίνει. Εντάξει. Και εμείς έχουμε τα απαραίτητα προστατευτικά με τις μάσκες αυτά και ο κόσμος. Η κίνηση αυτή ωστόσο δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αγορές με τους καταναλωτές στο φόντο όλων όσα συμβαίνουν σε επιπτώσεις και στην οικονομία από την πανδημία του κορονοϊού να αγοράζουν μόλις τα άκρως απαραίτητα. Περιορισμένα, ναι. Θεωρώ ότι μετά την πανδημία είναι πολύ προσεκτικές οι αγορές του κόσμου. Τα απολύτως απαραίτητα. Είναι η έλλειψη χρημάτων είναι εμφανής. Ναι, ο κόσμος κοιτάει να πάρει τα απαραίτητα. Λίγα σε ποσότητα, όχι πολλά. Η κατάσταση είναι κουμπωμένη. Ο κόσμος παίρνει τα απαραίτητα. Δεν κάνει ψώνια αρκετά και περιτά. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα. Προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στους πάγκους των παραγωγών, κάποιοι μένουν για αρκετές ημέρες το μήνα εκτός. Εδώ στη Λαϊκή πάμε μοναζιγά. Άλλες φορές πάμε στο μήνα 3 φορές έξω, άλλες φορές 4 έξω. Εμάς βέβαια εδώ στην αγορά δεν μας έχουν συνέχεια μέσα. Μας βάζουν 2 και 3 φορές το μήνα μόνο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μία με τις πατάτες που είχαν χαμηλή τιμή. Μία τώρα εδώ που δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, σας λέω. Με 3 φορές να έρθεις το μήνα, τι να δώσεις. Σε χάνουν οι πελάτες σου, δεν σε βρίσκουνε. Εντάξει. Όταν μας βγάζουν έξω και ερχόμαστε 3 φορές το μήνα, τι στήριξη είναι αυτή? Δεν υπάρχει στήριξη. Οι παραγωγοί που δεν έχουν βοηθηθεί όσο θα έπρεπε από την πολιτεία ζητούν με τη σειρά τους τα αυτονόητα. Για να σταθούμε και εμείς στα πόδια μας όπως πρέπει. Η οικονομία και ο μέσος καταναλωτής και ο μέσος πολίτης πρέπει να ενισχυθεί. Θέλει στήριξη η οικονομία γενικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτή η πανδημία. Πιστεύω ότι επηρεάζει όλο τον κόσμο. Μας δώσανε τότε στις αρχές ένα επίδομα από το 500 ευρώ. Τώρα δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Μία ενίσχυση που μας δώσανε μία φορά. Κάτι άλλο δεν μας έχουν δώσει. Σε πολλές περιοχές άλλωστε δεν λείπουν και τα επιμέρους προβλήματα όπως συμβαίνει στον κάμπο της Μεσσηνίας. Μεσσήνης, Μαυρωματίου, Καρτερολίου, Πιπερίτσας, που είναι το κανάλι Μάλτα όπως ονομάζουμε εμείς παραγωγή, το οποίο είναι ακαθάριστο από την πλημμύρα του 2016 και με αποτέλεσμα φέτος πάλι να πλημμυρίσουμε, ενώ έχουμε απευθυνθεί στο ΓΟΕΒ, που είναι το αρμόδιο όργανο,